6 μήνες, ναι. Πού? Στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, στο δικαστικό Μέγαρο, τότε που έπαιρνανε με πτυχία ΑΕΗ τότε. Νομική έχεις τελειώσει. Όχι, είχα τελειώσει φιλοσοφική, το τμήμα Ιταλικής Φιλολογίας, αλλά έπαιρνα και αυτά τα πτυχία. Έξω και το επίπεδο. Έξω και το επίπεδο. Μιλάς Ιταλικά τόσο καλά. Βέβαια. Για τον περιφέρεια για τα παιδιά. Και διορίστηκα 6 μήνες στα δικαστήρια και η μαμά μου τότε έλεγε: Τι θέλεις να σου κάνω, κάνω τάμα στην Παναγία, μην φύγεις παρακαλώ παιδάκι μου από τα δικαστήρια. Και στο ρηγονή, πώ πιστεύει. Να έχει δημόσιο, ενώ δεν έκανε τάμα. Δεν έκανε τάμα. Τι έκανε στα δικαστήρια ακριβώ. Ήμουνα στο τμήμα εκαθάριση που έμπαιναν μέσα όλοι οι άνθρωποι. Γραφειοκρατία, έτσι. Γραφειοκρατία μπορεί να είναι και άνθρωποι που τα έβγαζαν από εδώ τα λεφτά για να πληρώσουν. Είναι πολύ όμορφη εμπειρία. Πολύ δύσκολη εμπειρία, θέλω να πω. Κάνουν πολύ. Και μικρόβιο. Και κάνουν δύσκολη δουλειά οι άνθρωποι. Με τα λεφτά. Δεν μπορούσα, αλλά ήταν δύσκολη εμπειρία, χωρίς πλάκα τώρα. Γιατί είναι ώρα να έρθει το τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό που λέει για την επίδαυρο. Είναι μια άλλη εποχή για να πάρει ένα ρίσκο από ό,τι είναι τώρα. Σε ό,τι αφορά αυτό που λέει για την επίδαυρο τώρα, εντάξει, είναι η προσέγγιση του κ. Πιατά.